υπουργείο 10 δημοσιογράφων και την προστασία αστυνομικών, ο Ντομινίκ Στροσκάν έφτασε νωρίς το πρωί στη Γαλλία. Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, απέφυγε να μιλήσει στους δημοσιογράφους που κατέγραψαν λεπτό προς λεπτό την αναχώρησή του από το σπίτι του στη Νέα Υόρκη, την άφηξή του στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle και στο διαμέρισμά του στο Παρίσι. Παρά την αρχική ικανοποίηση που έδειξαν πολιτικοί και γαλλικοί κοινοί γνώμοι για την απόσυρση των κατηγοριών σε βάρος του Στροσκάν, η εικόνα και η υπόλοιψή του έχουν υποστεί τεράστιο πλήγμα, υπογραμμίζουν πολιτικοί αναλυτές. Voilà un homme qui a été injustement pourchassé, poursuivi, humilié pendant des semaines et des semaines. À l'issue de cette procédure, les charges ont été élevées contre lui. Ce qu'on lui doit comme socialiste et comme ami, c'est de l'accueillir ici avec chaleur, amitié et bonheur. Et je suis heureux qu'il soit de retour. Et je dois vous dire que tout au long de cette époque, cette période où il a subi des épreuves très dures, Dominique et Anne ont fait preuve d'un courage moral, d'une force d'âme, qualité intellectuelle exceptionnelle et mon admiration et mon amitié pour eux sortent renforcées. Η δυσαρέσκεια για τον Στροσκάν είναι εμφανή στους σοσιαλιστές. Αρκετοί έχουν αποστασιοποιηθεί από τον πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπως η ισοκομματική του αντίπαλος Μαρτίνο Μπρι, η οποία δήλωσε πως έχει την ίδια γνώμη που έχουν όλες οι γυναίκες για αυτόν. Ωστόσο, ο Στροσκάν δεν αποκλείεται να παίξει κάποιο ρόλο στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση, ίσως με την ιδιότητα του Συμβούλου. He has to decide himself. He's free. But I am sure that in this world, where the talentous personalities are not so numerous in Europe, a man as him, with his fabulous qualities, his international competence, his knowledge of economy, of the question of society, should be very useful for us, not only in France, but also in Europe. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, τα 2/3 των Γάλλων δεν επιθυμούν ο Στροσκάν να αναλάβει κυβερνητικό αξίωμα αν οι σοσιαλιστές κερδίσουν τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές. Η μισή όμως από τους ψηφοφόρους του κόμματος θα ήταν ικανοποιημένη αν αναλάμβανε κάποιο υπουργείο. Από το Παρίσι, Μαρία Δεναξά για το Μέντια.